Με το φακό του Κάλυμνος News, κάθε πρωί κάνουμε έτσι μία βόλτα για να δούμε τι γίνεται στην Κάλυμνο. Περάσαμε λοιπόν από το εκκλησάκι, την Παναγιά τη Θρηνοδούσα. Και αυτό που είδαμε μας έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Είναι ολάνθιστη η αυλή εδώ της Παναγιάς. Τόσο όμορφα λουλούδια, είναι και η Άνοιξη βέβαια, αλλά είδαμε και τη Μαρία Αλεξανδράκη, η οποία με ένα σκαλιστήρι σκαλίζει εδώ τον κήπο. Καλή σου μέρα, Μαρία. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ στον κήπο της Θρηνοδούσας. Τι ωραίος κήπος είναι αυτός. Να ξέρετε, τα λουλουδάκια θέλουν δύο πράγματα. Αγάπη. Φροντίδα και αγάπη. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και εγώ πολλές ώρες εδώ τις περνάω και νιώθω όμορφα. Ηρεμία. Ψυχή μου με ηρεμία αυτό, ναι. Νιώθω τόσο όμορφα, τόσο καλά που δεν φαντάζεστε. Και βλέπουμε υπέροχες τριανταφυλιές, βιολέτες, λουλούδια παντού. Πάνω, όμορφα. Κάτω. Το έχετε κάνει υπέροχο εδώ το εκκλησάκι. Εγώ ξέρεις πώς σας λέω την Παναγία, την Θρηνοδούσα, Παναγία η λουλουδού. Αλήθεια. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που δέχεται με ευχαριστήσει είναι τα λουλούδια. Όσο λουλούδια και αν τις φέρεις θα δέχεται. Ακριβώς. Οπότε εγώ μου αρέσει το όμορφο. Ναι, ναι. Και πιο όμορφο από ένα λουλούδι δεν υπάρχει. Αλήθεια είναι αυτό. Πόσες ώρες, Μαρία μου? Αρκετές ώρες. Αρκετές. Αρκετές. Και πρωί, από τις 6 το πρωί, ας πούμε, που θα ανοίξει το μάτι μου, το πρώτο πράγμα είναι τα λουλούδια μας. Να βγάλουμε όταν έχει κάτι που δεν που είναι ξερό, να βάλουμε. Το τυποτίζουμε με νεράκι της δεξαμενής, της στέρνας που έχουμε. Φροντίδα αυτό. Ναι. Φροντίδα και αγάπη. Αυτά τα δύο θέλει η Παναγία. Τα λουλούδια. Θέλω να μου δείξει και κάτι άλλο. Λοιπόν, Μαρία, θέλω να μου πεις γι' αυτό εδώ, γι' αυτή εδώ την κατασκευή. Αυτή η κατασκευή είναι από φελό, ναι. Από φελό και από τσακμόπετρα, την οποία πήγα εγώ ίδια, μία-μία και τη διάλεξα από τον Καραβοκαιρό, ναι. Ο οποίος πάντα όταν πηγαίνουμε εκεί, για την Παναγία γίνεται θυσία. Έτσι. Μαζεύτε, τα φτιάξαμε σιγά σιγά με υπομονή. Όταν λες τα φτιάξαμε, τι εννοείς εσύ, τα έφτιαξες. Εγώ και μια φίλη μου, δηλαδή προσωπικές εργασίες πιο πολλές. Ναι, προσωπική εργασία. Τα πεζούλια της, όπως βλέπετε, τα πούμε και καλή πεζούλια, είναι φτιαγμένα από τα χεράκια μου. Μπράβο. Με το πυρότουμπλο από πάνω, με την πέτρα. Μαρία, εσύ είσαι καταπληκτική. Φτιάχνεις πράγματα. Σας είπα ότι αυτή είναι η έξοδος μου, ναι. Η χαρά μου, τα πάντα. Η εκτόνωσή σου. Η εκτόνωσή μου. Πιο όμορφη εκτόνωση από αυτό δεν υπάρχει. Να σας πω ότι ανεβαίνοντας τα σκαλιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αντικρίζουμε. Κοιτάξτε, μια πανδεσία λουλουδιών. Υπέροχα λουλούδια, Μαρία μου. Γι' αυτό σας είπα ότι εδώ είναι η εκτόνωσή μου, με αυτά τα όμορφα λουλούδια. Και επαναλαμβάνω, η φροντίδα και η αγάπη. Ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό. Εδώ όμως θέλει και ώρες εργασίας. Πολλές ώρες. Πολλές ώρες, βέβαια. Πάρα πολλές ώρες. Και το ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Η ώρα που περνάς εδώ πέρα στα λουλούδια της Παναγίας. Με μεγάλη ευχαρίστηση το κάνω. Και φαντάζομαι ότι όταν έρχονται οι επισκέπτες να επισκεφτούν. Το θαυμάζουν. Ναι. Είναι, το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι αυτό. Ναι, έτσι, τα λουλούδια είσοδος. Πηγαίνοντας προς την Παναγιά, θα δείτε μια έκπληξη που εμάς μας άρεσε πάρα πολύ και θα μας την εξηγήσει τώρα η Μαρία. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ποδήλατο το οποίο ήταν πεταμένο στα σκουπίδια. Το πήρα, το συναρμολόγησα, το έβαψα και έκανα αυτή τη γωνιά. Και είναι υπέροχη γωνιά. Είναι όμορφη γωνιά. Πώς, τι φαντάστηκες δηλαδή? Την είχα πάντα στο μυαλό μου. Έψαχνα δηλαδή αν θα βρω ένα ποδήλατο να το κάνω. Το βρήκα την κατάλληλη στιγμή και το έκανα. Και το γέμισες γλάστρες. Γλαστρούλες, πήρα τα πανεράκια που, που τα βρήκα σε κάποιο χώρο, τα άβαψα και αυτά και τα έβαλα πάνω. Και ωραία χρώματα. Αυτό. Πάμε να ανάψουμε και ένα κεράκι στην Παναγιά. Φτάσαμε μέχρι εδώ και βλέπουμε βέβαια και τα πολύ όμορφα λουλούδια. Μπήκαμε στο όμορφο μικρό εκκλησάκι της Παναγιάς της Θρηνοδούσας που το περιποιούνται με τόση αγάπη και τόση φροντίδα να ανάψουμε ένα κεράκι και να πούμε σε όλους να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, όλοι οι καλύμνοι σε όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι βλέποντας αυτό το ρεπορτάζ θα συγκινηθούν πάρα πολύ γιατί ξέρουμε πόσο αγαπούν την Παναγιά. Εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλους μας. Βλέπουμε την εικόνα της Παναγιάς της Θρηνοδούσας και είναι η Θρηνοδούσα γιατί θρηνεί τον Υιό της. Όπως βλέπετε εδώ και η ίδια κλαίει.
Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Αλεξανδράκη για την πολύ όμορφη αυτή ξενάγηση που κάναμε εδώ, τα πολύ ωραία σου λουλούδια Μαρία που με τόσο αγάπη τα περιποίησε, και βεβαίως για την Παναγιά τη Θρηνονοδούσα που είναι, που τη διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να ευχηθώ και εγώ καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο, στους αποδήμους μας, στους καλύμιους μας, πάντα, όλο τον κόσμο, όπου βρίσκονται. Ναι. Η Θρηνονοδούσα να είναι κοντά τους, που είναι θαυματουργοί, και να τους χαρίζεται υγεία και μόνο υγεία. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλή σας μέρα. Χάρηκα που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.